Η Ελλάδα είναι βέβαιο ότι φταίει για αρκετά. Δεν φταίνει οι Έλληνες τόσο πολύ, και δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά. Φταίνε και οι Έλληνες, φταίει και η Ελλάδα, φταίνε κυρίως οι κυβερνώντες. Δεν φταίει για όλα. Αυτό θα το εξηγήσουμε. Δεν φταίει η Ελλάδα που έγινε και το προπατορικό αμάρτημα κατά την Παλαιά Διαθήκη. Ας μαζευτούν επιτέλους. Πολλοί πλέον θεωρούν ότι το παιχνιδάκι του Πολύ Τόμψεν επί τρεις εβδομάδες στην Αθήνα, που τίποτα δεν του άρεσε, που όλα του τα δίναν και κάτι άλλο γύρευε, δεν ήταν τυχαίο. Εκτιμούσε ότι οι Έλληνες θα το απαντούσαν, άντε αγόρι μου πήγαινε από εδώ, και θα τίναζαν στον αέρα τη συμφωνία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι σοβαροί, αυτό το υποστηρίζουν, βλέποντας τώρα το γαϊτανάκι του Σόιμπλε, όπου πίστευαν ότι θα τυναχθεί η συμφωνία στον αέρα με τον Τόμψεν, δεν έγινε. Ήλπιζαν εντός εισαγωγικών στη Βουλή, ψηφίστηκε, διεγράφησαν και βουλευτές. Έφτασε ο Σαμαράς να διαγράψει το 1/4 των βουλευτών του, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν και φίλοι του. Δεν το περίμεναν κι αυτό. Χθες έφτιαξαν το σόου με τα 100 εκατομμύρια. Έψαχνα λοιπόν να βρουν μια ευκαιρία για να πει η ελληνική πλευρά όχι. Άρα κάποιοι χαλάστηκαν από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος. Δεν μπαίνω στην ουσία της συμφωνίας. Λέω ότι πίστευαν ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή θα τους έλεγε όχι. Νιέτ, νάιν, όπως θες πες το. Θα έλεγε όσο εδώ και μην παρήκει. Εκεί λοιπόν βασίστηκε ο Σόιμπλε, οι Ολλανδοί, οι Φιλανδοί και οι Αυστριακοί, και βέβαια είχαν και ένα στέρεο έδαφος. Την ανικανότητα που επεδείχθη εδώ στην Αθήνα. Τις παλινοδίες. Την απόλυτη αναντιστοιχία λόγων και έργων. Ότι άλλα τους έλεγαν, άλλα έκαναν. Άλλα υποσχόταν, τίποτα δεν προωθούσαν. Και έτσι δημιούργησαν το εφαλτήριο για να εφορμήσουν. Γιατί οι κυβερνώντες στην Ελλάδα είναι βέβαιοι ότι πήραν βαθμό κατά από τη βάση. Διότι υπάρχουν ευθύνες εδώ. Ευθύνες οι οποίες δεν πρέπει να ξεχαστούν μέσα από μια δικαιολογημένη οργή για την απομείωση και την βίαιη ανατροπή του βιωτικού επιπέδου των Ελλήνων, μέσα από μια απόγνωση που φέρνει η ανεργία και μέσα από μια οργή και ένα θυμό που προέρχεται από μια εθνική υπερηφάνεια την οποία δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε και ποτέ ασφαλώς δεν θα εκχωρήσουμε, όχι στο Σόιμπλε, όχι στους φίλους του, σε κανέναν απολύτως. Διότι έτσι όπως θα πάει ο κύριος Σόιμπλε, ήθελε να μας βάλει επίτροπο να μας κυβερνά. Τώρα θα μας πει να ψηφίζουν και οι Γερμανοί για μας. Δηλαδή να μην ψηφίζουμε κιόλας. Διότι όταν δεν του κάθει την πύλια, λέει πάτε μετά τις εκλογές. Και όταν πάει η πύλια απ' αλλού, λέει όχι, να κάνετε εκλογές, να συμφωνήσουμε με την καινούργια κυβέρνηση σε 2 μήνες. Και δεν ιδρώνει ταυτή του ότι αυτό που λέει είναι βλακεία. Διότι το PSI δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς συμφωνία. Διότι λύγει ένα ομόλογο 14,5 δις. Πρέπει να δώσουν 30 δις τώρα. Και εμείς να τα πάρουμε για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Τι θα πει στους πολίτες του, ότι δίνω 30 δις αλλά θα συμφωνήσω μετά τις εκλογές? Ψαχνόταν τώρα η επιστολή του Σαμάρα, την έστειλε. Μήπως θέλει να μας πει εκείνος, να στείλει εκείνος μια επιστολή σαν Σαμαράς, που να λέει ό,τι θέλει ο Σαμαράς? Δεν γίνεται δηλαδή. Υπάρχει ένα όριο. Ο ελληνικός λαός δεν θα τους κάνει το χατήρι αυτών των δυνάμεων να φύγει έξω από το ευρώ, αλλά αυτές οι δυνάμεις οφείλουν να γνωρίζουν πάντοτε ότι για τον Έλληνα πολίτη υπάρχουν όρια. Το έχουν δεχθεί ιστορικά, δεν είναι της ώρας αυτό, αλλά πρέπει να το καταλάβουν, υπάρχουν όρια. Έρχονται τώρα και λένε ότι φταίει η ελληνική πολιτική τάξη. Συμφωνούμε. Αλλά εμείς δεν έχουμε στόχο τους πολίτες. Εδώ λοιπόν λέμε δείξτε το. Εάν δεν δώσουν δείγμα γραφής ότι θέλουν να στηρίξουν τον Έλληνα πολίτη, ότι αντιλαμβάνονται τις θυσίες του, ότι θέλουν να τον βοηθήσουν και τον αντιμετωπίζουν σκαιότατα εν ονόματι μιας πανθομολογούμενης συναλήθεια ανικανότητας και ανευθυνότητας πολλών Ελλήνων πολιτικών,
η οποία πάνω απ' όλα πονά τους Έλληνες και όχι το Σόιμπλε, και αυτό αντικατοπτρίζεται όπου αν πας στην ελληνική κοινωνία, τότε δεν θα γίνει τίποτα. Δημιουργούν σκόπιμα ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στους Έλληνες πολίτες, το οποίο πρέπει να γνωρίζουν ότι αν σπέρνεις ανέμους, θυρίζεις θύελλες. Πολλές φορές σε οριακές καταστάσεις, γιατί σε οριακή κατάσταση είναι και ο Έλληνας πολίτης σήμερα, που δεν τα βγάζει πέρα, δεν θα θερήσουν θύελλες. Θα θερήσουν τσουνάμια. Αυτό βέβαια, για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι, αποδεικνύεται και κάτι άλλο. Τουλάχιστον δύο χώρες της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, σε κουβέντες επίσημα, η τελευταία ήταν όταν μαζεύτηκαν στη Γερμανία οι τέσσερις δορυφόροι, Φιλανδοί, Ολλανδοί, Γερμανοί, Αυστριακοί και δυστυχώς και Λουξεμβούργοι, γιατί ο Γιούνκερ είχε άλλη συμπεριφορά. Δύο από αυτούς είπαν ότι πρέπει να ζητήσουν υπογραφές από την Παπαρίγα και από τον Τσίπρα. Αυτό δείχνει άγνοια των πολιτικών πραγμάτων στην Ελλάδα. Απολύτως. Δεν υπάρχει άγνοια. Απόδειξε ότι ο Ολλανδός, που είναι ένας από αυτούς που τα ζήτησε, είπε στο Βενιζέλο για μια δημοσκόπηση που έδειχνε το Πασόκ 8%. Τα ξέρει πολύ καλά. Έβαζαν μπροστά ένα επιχείρημα για να ακούσουν επιτέλους το όχι. Και να πούν, δημιουργούμε προβλήματα στην Ευρωζώνη, γιατί αυτό θα γίνει, γιατί οι Έλληνες είπαν όχι. Όχι γιατί φταίνε αυτοί, που φταίνε αυτοί, όπως φταίνε και οι Έλληνες πολιτικοί. Και μια κουβέντα. Είπαμε, ο Σόιμπλε βρήκε τι τα κάνει. Τώρα πια ο κύριος Παπούλιας είπε ότι πρέπει το πολιτικό σύστημα να σταθεί αντάξιο των περιστάσεων. Αυτή την ώρα και για τους πολίτες που το μένος, το γυνάτι, η οργή, που φέρνει η ανέχεια, τα προβλήματα, χρειάζεται ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Από τους πολιτικούς χρειάζεται κάτι άλλο. Συνέπεια και εφαρμογή. Γιατί αν κάποιοι έλεγαν ότι δεν καταλάβαιναν, δεν διάβαζαν, δεν είχαν μελετήσει, τώρα πια είναι λίγο φαϊνότερο ότι παίζεται. Άρα δεν έχουν το δεν κατάλαβα. Έχει, δεν θέλουν, δεν μπορούν ή παίζουν άλλα παιχνίδια. Και στις τρεις περιπτώσεις ας κάτσουν στην πάντα. Ας αποσυρθούν. Και αν δεν αποσύρονται, ας τους αποσύρουμε εμείς. Γιατί τώρα είναι η ώρα των έργων. Έστω και στο και τέταρτο, εάν υπάρξουν τα έργα, δεν θα τους δώσουμε το δικαίωμα. Και δεν πρέπει, δεν μας αξίζει και δεν θέλουμε να τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα. Όχι γιατί δεν πονάμε τώρα σαν πολίτες, αλλά γιατί γνωρίζουμε ότι θα πονέσουμε περισσότερο. Και αυτή τη χάρη της ευημερίας που μας αξίζει, δεν θα τους την κάνουμε.